12ο μάθημα. Έχουμε 5 στίχους που μας υπολείπονται για να ολοκληρώσουμε την εξήγηση των χρυσών υπών. Και οι στίχοι αυτοί είναι από το 69, τον 69 μέχρι το 73. Ας τους δούμε λοιπόν τους στίχους αυτούς. Αλ ήργου βρωτών ον ύπομεν, εν τε καθαρμής, εν τε λύση ψυχής, κρίνων και φράζευ έκαστα. Ηνίωχον γνώμην στήσας καθήπερθεν αρίστην. Ήν δα πολύψας σώμα, εσεθέρα ελεύθερον έλθεις. Έσε αθάνατος Θεός, άμβρωτος, ουκέτη θνητός. Και αυτά το τελευταίο ακούγεται πολύ βαρύ, ας το εξηγήσουμε όμως, δεν είναι καθόλου, είναι ως φυσική συνέχεια όλων αυτών που αναλύσαμε μέχρι τώρα. Απόφευγε λοιπόν τις τροφές που είπαμε. Εδώ είναι. Ναι, εδώ είναι ο πληθυντικός που είπαμε, οι Πυθαγόροι. Τις τροφές. Δεν μας λέει εδώ, δεν μας μνημονεύει συγκεκριμένες. Αν θυμάστε, σε προηγούμενα μαθήματα είπαμε, δεν μας έλεγε τι να τρώμε. Η θύζου δίαιταν έχειν καθάριον άθρυπτον. Σου έλεγε να επιλέγεις μία καθαρή και λιτή διατροφή. Εδώ όμως, αφού φτάνουμε πλέον στο τέλος, πρέπει να αρχίσουμε, σε προχωρημένο στάδιο είναι αυτό, να αποκλείουμε από την διατροφή μας κάποια φαγητά. Αυτά τα φαγητά τα μνημονεύει τροφές δηλαδή. Ήργου βρωτών. Βρωτών εδώ είναι με ωμέγα. Βρωμάτων δηλαδή. Τροφίμων. Ήργου. Απόφυγε. Να αποκλείσεις. Ον ύπομεν. Πού τα είπαμε αυτά? Σαν να ρωτάει κάποιος δηλαδή από κάτω, ξέρω εγώ, ποιον βρωμάτων, ον ύπομεν. Και ξαναρωτάει, πού ύπομεν. Εν τε καθαρμής, εν τε λύση ψυχής. Και εδώ, αυτό να το δούμε με κεφαλαίο, εν τε καθαρμής, σε κάποιες εκδόσεις περισσότερες γράφεται με μικρό, κατά την άποψή μου είναι με κεφαλαίο και θα το εξηγήσω. Εν τε καθαρμής, στους καθαρμούς, στις καθάρσεις. Εν τε λύση ψυχής και στη λύση της ψυχής. Και αυτό το λύση πρέπει να το γράψουμε με κεφαλαίο. Υπάρχουν δύο απόψεις εν προκειμένου. Η μία λέει ότι αυτά ήταν συγγράμματα, πυθαγορικά συγγράμματα. Δηλαδή καθαρμή και ένα άλλο λύσης ψυχής. Έτσι μνημονεύεται, δεν σώθηκαν εννοείται. Και είναι βάσιμη αυτή, ότι πιθανόν να ήταν μικρά εγχειρίδια καθαρμή. Με ποιο τρόπο κάνουν τις καθάρσεις και τι είδους καθάρσεις. Και λύσεις ψυχής. Λύσεις ψυχής είναι πώς λύεται η ψυχή και φεύγει. Συνειδητό το τρόπο. Και αυτό πιθανόν να ήταν κάποιο σύγγραμμα. Δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε αυτή, κάποιοι το θεωρούν δεδομένο ότι ήταν συγγράμματα αυτά. Άρα έχουμε και πυθαγορικά συγγράμματα, δηλαδή του ίδιου του Πυθαγόρα. Αναφέρονται κι άλλα, όπως αναφέρεται ο Ιερός Λόγος, που λέγεται ότι, κακώς λέγεται ότι ο Πυθαγόρας δεν έγραψε, συνέγραψε κείμενα, απλώς δεν μας σώθηκαν. Γι' αυτό και από την αρχή, από το πρώτο μάθημα, είπαμε ότι και τα χρυσά έπι θα πρέπει να τα λέμε του Πυθαγόρου και των Πυθαγορείων ασφαλώς. Γιατί βλέπουμε και το κελεύω που είπαμε και το λέγω. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο λέει, κελεύει, ερέει, θα πει αργότερα. Και εδώ έχουμε το ύπομεν. Άρα αφορά όλο τον Ιερό Σύλλογο των Πυθαγορείων. Είπαμε λοιπόν στους καθαρμούς. Αν δεν είναι τώρα συγγράμματα αυτά, πολύ πιθανό να είναι κάποιοι ειδικοί κύκλοι μαθημάτων. Κάποια ειδικά μαθήματα που γινόντουσαν, εννοείται, στον κύκλο των Πυθαγορείων ή στον κύκλο των εσωτερικών μαθητών. Στους καθαρμούς. Πώς να γίνουν δηλαδή οι καθάρσεις. Τι είδους καθάρσεις. Θα το εξηγήσουμε. Και στη λύση της ψυχής. Κρίνων και φράζε φέκαστα. Διακρίνοντας και σταθμίζοντας το κάθε τι. Πρέπει δηλαδή να κάνεις με διάκριση. Τώρα, ποια ήταν αυτά τα
τα βρώματα, οι τροφές που απέφευγαν, αυτό μπορούμε να το συναγάγουμε από τα λεγόμενα πυθαγόρια ακούσματα. Τα πυθαγόρια ακούσματα είναι συμβολικές φράσεις που χρησιμοποιούν εικόνες του αισθητού κόσμου, όμως γίνονται συμβολικό το τρόπο. Ας πούμε, κιάμων απέχου. Κατά λέξη, να μην τρως κουκιά. Το πρόβλημα είναι, είναι τα κουκιά το όβρο, δηλαδή τα κουκιά τι κάνουνε και για ποιο λόγο πρέπει να αποφεύγονται, πρέπει να δούμε το συμβολισμό. Άρα τα ακούσματα αυτά, που είναι αρκετά που σώζονται και έχουν σχέση με τα βρώματα, με τις τροφές που πρέπει να τρώει κανείς στην εξελικτική του πορεία, πρέπει να τα προσέξουμε και να τα δούμε όπως μας τα βάζει σε μία τάξη ο Ηρακλής. Θα προσπαθήσω να στο μεταφέρω εν συνόψη αυτό. Ο Ηρακλής λέει ότι ναι, όλα αυτά τα πυθαγορικά παραγγέλματα περί των τροφών, που πολλοί ξεκινάνε με μία γενική ακρεοφαγία, είναι λανθασμένο. Και για την εποχή του το λέει αυτό. 4ο-5ο μεταχριστιανικό αίμα. Δεν ξεκινούσε, λέει, έτσι. Ξεκινούσε να απαγορεύει το μερικό. Ας πούμε, υπάρχει το παράγγελμα «καρδίαν μη τρώγε», «εγκέφαλον μη έστειε». Αυτά, λέει, τα παραγγέλματα που αναφέρονται, πρέπει να τα δούμε καταρχάς συμβολικά, ότι εδώ η καρδία δεν είναι κατά ανάγκη η καρδία ενός ζώου ή ο εγκέφαλος ενός ζώου, και εννοεί ότι την καρδιά σου μην τρως, την καρδιά σου σημαίνει μην χάνεσαι μέσα στις στενοχώριες, δηλαδή μην τρως την καρδιά σου, που το λέμε και σήμερα αυτή την έκφραση, και το εγκέφαλον μη εστίε σημαίνει μην κατατρίβεσαι συνεχώς με μέριμνες. Δηλαδή όταν συνεχώς σκέφτεσαι τι θα κάνεις, το ένα το άλλο, σαν να τρως τον εγκέφαλό σου. Από αυτό, λέει, θα ξεκινήσουμε, από το νόημα αυτό, γιατί λέγεται συμβολικό το τρόπο το άκουσμα αυτό. Όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την φυσική του, δηλαδή ότι μας πάει και στο συγκεκριμένο, που είναι δευτερεύον όμως σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν το πρωτεύον είναι το συμβολικό και το κυριολεκτικό ισχύει και αυτό και είναι δευτερεύον όμως. Έτσι λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν σύστηνε στους μαθητές του και στους φιλοσόφους που εργάζονταν μαζί του και συνεχίζοντας ότι όπως ακολουθήθηκε από το πρόγραμμα της σχολής, εθίζει τους μαθητές στο να απέχουν από ένα μέρος του ζώου. Τι ξέρω εγώ, να μην τρώνε τα έντερα αρχικά. Μετά να μην τρώνε, ξέρω εγώ, την καρδιά, να μην τρώνε τον εγκέφαλο των ζώων. Έτσι προχωρούσε σταδιακά σε μια αποχή από τα ζώα. Αλλά εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι και οι ίδιοι οι Πυθαγόροι από το κρέας της θυσίας, δηλαδή από τα ζώα που εθυσιάζονται στις ιερές τελετές και γιορτές, έτρωγαν. Και μάλιστα αυτό θεωρούσαν ότι έπρεπε να το κάνουν. Άρα δεν πρέπει, δηλαδή, να καταλήξουμε σε μια γενικευμένη ότι ξεκινάει ένας απλός από το α και λέει «Α, ακρεοφαγία, είμαι Πυθαγόριος, είμαι, ξέρω εγώ, χορτοφάγος και έγινα και εξελίχθηκα». Όχι, καμία σχέση. Το εξηγήσαμε αυτό όταν αναλύσαμε σε προηγούμενο μάθημα το «Ηθίζου δίαιταν έχειν καθάριον άθρυπτον». Εδώ λοιπόν η αποφυγή κάποιων ειδικών τροφών σχετίζεται με ιερές τελετές, σχετίζεται με καθαρμούς και με λύση ψυχής. Το τι κάνουν κάποιες τροφές και πώς λειτουργούν μέσα στον άνθρωπο, στην ψυχή του ιδίως και στο πνεύμα του, αυτό φαίνεται το γνωρίζουν. Κάτι που σήμερα νομίζω μετράμε μόνο τη θρεπτική αξία των τροφών ή οτιδήποτε άλλο, αν είναι φυτικής ή ζωικής προέλευσης, και μόνο εκεί. Όχι. Ας πάρουμε μερικά παραδείγματα από όσα μπορούμε να ανασύρουμε με τη μνήμη μας αυτή τη στιγμή. Το κιάμον απέχου. Σαφώς λέει να μην τρως κουκιά, αλλά κίαμος στην αρχαία μας γλώσσα, νομίζω ότι αν το σκεφτούμε λιγάκι, μας θυμίζει αμέσως την κοίηση. Κίαμος, κοίησης. Οπότε κιάμον απέχου σημαίνει απέφυγε οτιδήποτε σε ξαναφέρνει στον κόσμο της γέννησης, αυτό που σε φέρνει εδώ, στην κοίηση, στον τροχό των επανενσαρκώσεων.
Οπότε και άμα να απέχω, απόφυγε οτιδήποτε, δημιουργείς επιπλέον αιτίες για να ξανάρθεις. Πολύ βαθύ και συμβολικό. Όμως και το κοιάμο να απέχουν, μην τρως κουκιά, γιατί πράγματι ξέρουμε ότι και σήμερα αν κάποιος φάει κουκιά μπορεί να τον πειράξει, μπορεί να πάθει κοιάμωση, μπορεί δηλαδή και βεβαίως δημιουργεί και μια ένα βαρύ στομάχι, είναι βαριά τροφή, θρεπτική βεβαίως, οπότε δεν αποκλείεται να ήταν και επί του φυσικού, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως κατά την ερμηνεία του Ηρακλέως. Επίσης, στα ψάρια, ας πούμε. Δεν έλεγε να μην τρώσω όλα τα ψάρια, έλεγε ερυθρίνου, ας πούμε, απέχω. Μην τρως μπαρμπούνια. Ερυθρίνος. Λοιπόν, απέχω από αυτό το ψάρι. Ή άλλο ψάρι, μελανούρου απέχω. Να μην τρως μελανούρια. Βεβαίως, και εδώ πρέπει να δώσουμε πρώτα τη συμβολική ερμηνεία. Το μελανούρου απέχω, ας πούμε, λέει να αποφεύγεις να συναναστρέφεσαι σκοτεινό άνθρωπο. Και το έδειχναν αυτό με ένα σύμβολο του φυσικού πεδίου, του αισθητού κόσμου, να αποφεύγεις να συναναστρέφεσαι ένα σκοτεινό άνθρωπο. Μελανουρός, το λέει και η λέξη. Αλλά και το συγκεκριμένο ψάρι όμως το απαγόρευαν ή δεν το επέτρεπαν για κάποιες συγκεκριμένες ποιότητες που αυτή η τροφή επέφερε σε αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε εδώ. Να επιτύχουμε λοιπόν εδώ τι, καθαρμούς. Τι εστί καθαρμός και τι είναι, από τι θα καθαρίσουμε, τι θα καθαρίσουμε. Από τι αποτελείται ο άνθρωπος. Αποτελείται από σώμα, ψυχή, πνεύμα και νου. Είναι μια σύνθεση δηλαδή τεσσάρων παραγόντων, τεσσάρων πραγμάτων σε όλα αυτά σε ένα. Κυρίως όμως στο ψυχικό επίπεδο και στο πνευματικό. Οπότε η καθαρμή εδώ ήταν καθαρμή κυρίως της ψυχής και δευτερευόντως του σώματος. Ξέρουμε ότι γινόντουσαν καθαρμοί, αυτό μπορεί να πολλά να πάρετε ιδέες από το περιαρατικής τέχνης του Πρόκλου, όπως γινόντουσαν καθαρμοί με θείο, με θαλασσινό νερό. Γνωρίζουμε από στοιχεία, ακόμα και οι υποψήφιοι μύστες πήγαιναν στη θάλασσα, το άλλα δε μύστε των Ελευσινίων, μυστηρίων. Από την ίδια την Οδύσσεια, ανακαλώ στη μνήμη μου αυτή τη στιγμή, ότι ο Οδυσσέας μετά την μυστηροφωνία ζήτησε από την Ευρύκλεια να φέρει δύο πράγματα για να κάνει καθαρμό. Λέει, είσαι γράφ φέρε θείον, φέρε θαλάτιον είδωρ, ή να θειώσομεν και καθαίρομεν το μέγαρον, μετά την αιματοχυσία που έγινε. Της λέει, φέρε δύο πράγματα, φέρε θιάφι, αλλά το χρησιμοποιούσαν για καθαρμούς, και φέρε και θαλασσινό νερό. Οπότε, να, δύο στοιχεία που τα χρησιμοποιούσαν με ραντισμό και με επιθείωση που κάνανε στο χώρο, κάνανε και καθαρισμό επί του φυσικού. Έπειτα κάνανε καθαρισμούς με υποκαπνισμούς. Καθαρμοί δηλαδή μπορεί να άναβαν κάποιο θυμίαμα και από πάνω, έτσι, στέκονταν από πάνω και αυτοί με τον υποκαπνισμό αυτό καθαίρονταν το σώμα. Μπορούσε επίσης με ατμόλουτρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αυτοί είναι να τους εκλάβουμε ως ιερατικούς τρόπους. Ο σκοπός είναι να καθαριστεί το σώμα, αλλά να καθαριστεί και βαθύτερα η ψυχή. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι η ψυχή και μετά είναι το σώμα. Αλλά και το σώμα πρέπει να μετέχει σε αυτή την καθαριότητα. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντική η καθαριότητα του σώματος. Να μην φτάνει όμως μέχρι το σημείο να δημιουργεί μια ευθρυπτότητα, μια δηλαδή μαλάκινση του σώματος, δηλαδή μια χαλαρότητα. Η καθαριότητα αυτή να κρατάει το σώμα σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην εμποδίζει τις ενέργειες και τις δυνάμεις της ψυχής, του πνεύματος και του νου. Τώρα, σε ψυχικό επίπεδο, η καθαρμή που μας τους λέει και ο Ηρακλής, γιατί αλλιώς δύσκολα θα πήγαινε το μυαλό μας ότι εννοεί αυτό εδώ εν προκειμένου. Θα μέναμε ίσως στους φυσικούς καθαρμούς. Λέει, η καθαρμή, η καθάρσης μιας λογικής ψυχής είναι η εξής. Είναι η πρόσληψη των μαθηματικών επιστημών.
όπως ακριβώς μας τα λέει ο Πλάτων στην Πολιτεία. Δηλαδή, είναι η αριθμητική, με τον τρόπο βέβαια που τα προσύγγιζαν οι Πυθαγόροι, έτσι, μην τα συσχετίσετε με τη σημερινή ημέρα, όπως εννοούμε τα μαθηματικά σήμερα, δηλαδή, τα λέμε μαθηματικά και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Μαθηματικά σημαίνει τα μαθήματα, τα αναγκαία μαθήματα τα οποία η ψυχή πρέπει να προσλάβει, το νοητικό, το λογιστικό μέρος της ψυχής να προσλάβει για να καθαρθεί από την αλογία, από την έλλειψη λογικότητας, από την έλλειψη λόγου. Έτσι, η πρώτη επιστήμη των μαθηματικών είναι αριθμητική. Η αριθμητική από την ίδια της τη λέξη θα δείτε ότι βάζει σε ένα ρυθμό τα πράγματα και τα εναρμονίζει, γιατί βάζει μία τάξη. Γι' αυτό έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στους αριθμούς. Η δεύτερη είναι η γεωμετρία. Έτσι, η ιερή γεωμετρία. Η τρίτη ήταν η αρμονία, μουσική. Έτσι. Ο Πλάτων εκεί δεν μας λέει ακριβώς ποια ήταν, μας αφήνει να εννοήσουμε ότι ήταν ίσως και η στερεομετρία. Δηλαδή, να εννοήσουμε τα στερεά, πώς λειτουργούν. Και η τέταρτη είναι η αστρονομία. Οι φορές των άστρων και οι κινήσεις. Οπότε, αριθμητική, γεωμετρία, αρμονία, αστρονομία, έχουμε, δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία, η ψυχή κάνει ένα είδος καθάρσεως. Καθαίρεται από τι? Από την αλογία, από τον παραλογισμό, από το να νομίζει ότι τα πράγματα γίνονται όπως εκείνη φαντάζεται ή όπως δοξάζει ή όπως δοκεί ή όπως πιστεύει. Όλα αυτά δεν είναι επιστήμη. Άρα η κάθαρση της ψυχής είναι από την αλογία και τον παραλογισμό. Και έτσι αποφεύγει τα σφάλματα. Αυτό εννοεί η κάθαρση. Και η λύση της ψυχής, που ενώ στους καθαρμούς λέει καθαρμή, είναι πληθυντικός, δεν λέει η λύση της ψυχής με εψιλον γιώτα, λέει η λύση, η λύση με γιώτα εννοεί, και εδώ βεβαίως είναι συνδοτική, εν τελήσει ψυχής. Και εδώ είναι η διαλεκτική, που ο Πλάτων στην Πολιτεία μας λέει ως περθρυγκός εστί της άλλης μαθήμασεν. Δηλαδή είναι σαν επιστέγασμα στα άλλα μαθήματα. Οπότε προηγούνται οι καθαρμοί, η λογική ψυχή αποβάλλει την αλογία και οτιδήποτε την εμποδίζει να εννοήσει, και τότε μπορεί να λυθεί. Να λυθεί από τι? Από τα δεσμά που την κρατούν εδώ. Και αφού μπορεί να λυθεί μόνη της η λύση της ψυχής, μεγάλη υπόθεση. Άρα δεν έρχεται λοιπόν απ' έξω μία δύναμη, και αυτή η δύναμη είναι ο θάνατος, και σπάει αυτά τα δεσμά. Κοιτάξτε τι λέει ο Ορφέας στους υπέροχους ύμνους του, στον ύμνο παριθμό 87, που είναι ο ύμνος του θανάτου. «Σως γάρ ύπνος, ψυχής θράβη και σώματος ολκών». Ο δικός σου ύπνος, εννοεί του θανάτου, που είναι ο αιώνιος ύπνος, όπως το μας πει παρακάτω, τι κάνει? Θράβει. Προσέξτε, δεν λύει. Θράβει. Σπάει. Θράβει τον ολκό της ψυχής και του σώματος. Ολκός είναι μια ειδική λέξη. Ολκός είναι αυτό που έλκει, είναι από το ρήμα έλκο, που κρατάει σε μια συνοχή την ψυχή και το σώμα. Άρα στους πολλούς ανθρώπους λοιπόν, που δεν εργάζονται φυσικά, δεν είναι φιλόσοφοι, δεν ανήκουν στο θείον γένους μεταξύ των πρωτών ή κατά φύσιν ή κατά σχέσιν, εν πάση περιπτώσει, έρχεται ο θάνατος και θράβει αυτά τα δεσμά. Τα θράβει. Χρησιμοποιεί το ρήμα θράβω. Θράβω, αντιλαμβάνεστε ότι είναι βίαιη η πράξη. Η νίκα ανεκλείς φύσεως και κρατημένα δεσμά. Μας το λέει ξεκάθαρα. Εσύ όταν έρχεσαι και διαλύεις, εκλείεις, διαλύεις. Δεν λύεις, εκλείεις. Αφού θράβεις, τα διαλύεις. Της φύσεως τα συνεκτικά δεσμά. Η φύση συνέδεσε δηλαδή μέσω του ολκού, μέσω των δεσμών αυτών, την ψυχή και το σώμα.
των μακρών ζώηση φέρων αιώνιων ύπνων. Φέρνοντας στους ζωντανούς τον μακρό αιώνιο ύπνο. Και εδώ βλέπουμε πόσο ήπια ο Ορφέας μας εισάγει ότι ο θάνατος είναι ο αιώνιος ύπνος και ο ύπνος είναι ο παροδικός θάνατος. Γι' αυτό και στον ύμνο του ύπνου, αν θα πάτε, θα δείτε ότι μέσα από τον ύπνο, στον ύμνο υπαριθμών 85, μελέτην θανάτου επάγεις, ψυχάς διασώζουν, θα μας πει. Αυτοκασίγνητος γαρέφης, λήθης θανάτουτε. Εσύ επάγεις, μας φέρνεις μία μελέτη θανάτου, δηλαδή σαν να είσαι ένας θάνατος σε δόσεις. Είσαι ο παροδικός θάνατος, ενώ ο θάνατος είναι ο αιώνιος ύπνος. Γι' αυτό ο ύπνος και ο θάνατος είναι αδελφοί κατά τη μυθολογία και τέκνα της νυκτός. Και είναι και αδέλφια της λήθης. Γιατί τι φέρνει ο ύπνος και ο θάνατος? Λήθη. Λοιπόν, η ψυχή όμως που εργάζεται δεν θέλει τη λήθη. Και η λήθη αυτή επέρχεται γιατί? Γιατί θράβονται τα δεσμά. Άρα, ζητούμενο του φιλοσόφου που εργάζεται είναι να φτάσει στην λύση της ψυχής. Σε αυτή την λύση της ψυχής, μας λέει ο Ηρωκλής, δεν μπορείς να φτάσεις παρά μόνο ασκώντας την διαλεκτική. Διαλεκτική είναι αυτή. Σαν να κάνεις δηλαδή μία σταδιακή λύση της ψυχής μέσω της διαλεκτικής εποπτείας των όντων. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε και με μια άλλη λέξη, ενατένισης. Ενατενίζει, εποπτεύει. Σας φέρνω εδώ απλώς προς σύγκριση από πληροφορίες που έχουμε ότι οι μιμημένοι των ελευσινίων μυστηρίων ανήκαν όλοι σε ένα εσωτερικό κύκλο, ένα τάγμα, ας το πούμε έτσι, ένα εσωτερικό ιερό, ας πούμε, σύλλογο που ελέγονται επόπτε. Επόπτε. Και την ονομασία αυτή την έχουν πάρει και άλλοι και βεβαίως δεν ξέρω την ελληνική λέξη και το προφέρουν το τάγμα εποπτάει. Το διαβάζουν χωρίς να αντιλαμβάνουν ότι είναι επόπτε στον πληθυντικό. Οι λύσεις λοιπόν της ψυχής είναι το ζητούμενο, είναι πολύ λεπτό το σημείο αυτό τώρα που σας αναλύω και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εδώ είναι ο νοόν νοήτο, δεν είναι... Και αν κάποιος αυτά που λέμε δεν του φαίνονται, ας πούμε, τραβηγμένα, μπορεί να μην τους δώσει τη σημασία. Εδώ όμως κρύβονται όλα τα μυστικά. Η λύση της ψυχής θα επέλθει με ένα είδος διαλεκτικής εποπτείας των όντων γενικά και του εαυτού σου, αλλά σαν να κάνεις μια βαθιά ενατένιση. Φτάνεις σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και αυτή είναι η λύση της ψυχής. Διαφορετικά υπάγεσαι στη γενική κατηγορία των πολλών που είναι θράβει. Πότε έρχεται ο θάνατος και θράβει της φύσεως η νίκα ανεκλείς φύσεως και κρατημένα θεσμά, τα δεσμά δηλαδή θα θράβει, σύμφωνα με κάποιο νόμο της φύσεως. Αυτός ο νόμος είναι το πεπρωμένο. Η μαρμένη, το πεπρωμένο, η μοίρα, είπαμε σε άλλα μαθήματα, όλοι αυτοί οι παράγοντες που κανονίζουν τη ζωή μας. Γιατί από τη στιγμή που μπαίνει μία ψυχή σε ένα σώμα και ενσαρκώνεται, ήδη είναι προκαθορισμένο και το τέλος. Οτιδήποτε δηλαδή είναι γένεσης, είναι και φθορά. Οτιδήποτε έχει μία αρχή μέσα στον κόσμο του γίγαινεστε, έχει και ένα τέλος. Καταφύσιν τέλος. Το καταφύσιν τέλος είπαμε ότι είναι το πεπρωμένο. Μπορεί όμως να επισπευθεί αυτό και να γίνει ένα δυστύχημα. Ή να αλλάξει. Ή να παραταθεί κατ' ολίγον. Το πεπρωμένο όμως φυγεί αδύνατον. Άρα, για να αποφύγει λοιπόν ο μύστης, αυτός που εργάζεται και ακολουθεί την ανοφερία τραπό της εξελίξεώς του, θα πρέπει να εργάζεται συνεχώς με τους καθαρμούς αυτούς. Οι καθαρμοί αυτοί κάνουν τον άριστο φύλακα, τον καλό καγαθό φύλακα της πόλεως, μας λέει ο Πλάτων στην Πολιτεία. Άρα αυτός είναι ο άριστος φύλακας, δηλαδή ο φιλόσοφος πολεμιστής. Και με τι πολεμάει, με τι εχθρούς, κυρίως με τους εσωτερικούς εχθρούς. Και επειδή έχει νικήσει τους εσωτερικούς εχθρούς, μπορεί άριστα
και κάλλιστα να νικήσει οποιονδήποτε εξωτερικό εχθρό. Κάποτε εδώ, να το εισαγάγω σε ένα ανέκδοτο, ρωτήθηκε ο Αντισθένης, νομίζω, ο μαθητής του Σωκράτους. Πώς αντις άριστα αμήνεται τον εχθρόν. Δηλαδή πώς θα μπορούσε κάλλιστα άριστα να αμυνθεί κάποιος απέναντι στους εχθρούς του. Και η απάντηση μας εκπλήσει. Λέει, το καλόν καγαθόν γενέστε. Το να γίνει καλός καγαθός. Και βεβαίως μένουμε με απορία πώς είναι δυνατόν αν γίνει κανείς καλός καγαθός θα αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Βέβαια. Σημαίνει ότι έχει κατακτήσει τις αρετές. Σημαίνει ότι έχει φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Έτσι λοιπόν η λύση της ψυχής είναι η διαλεκτική εποπτεία των όντων, η ενατένιση του όντους. Είναι η θέαση, η εσωτερική θέαση, η εποπτεία. Είναι πολύ βαθιά και με αυτό δηλαδή τι πετυχαίνει ο φιλόσοφος, είναι αυτό που μας περιγράφει ο Σωκράτης στον Φέδωνα, περί ψυχής, ότι αφού μετά από μακρά συζήτηση με τους δύο εφηβαίους, τον Κέβητα και τον Σημεία, αποδεικνύει την αθανασία της ψυχής με συγκεκριμένα επιχειρήματα, λέει, τώρα που αποδείξαμε την αθανασία της ψυχής και πιστήκατε όλοι όσοι είστε παρόντες εδώ, θα πρέπει να εφησυχάζουμε, όπως ίσως θα νομίζατε στην αρχή, ότι αφού έχουμε μια αθάνατη ψυχή, α, τελείωσε, δεν πεθαίνουμε ποτέ, μια χαρά. Όχι, ίσα ίσα, τώρα που έχουμε ένα αθάνατο στοιχείο μέσα μας και βεβαίως περιβάλλεται από θνητά στοιχεία, θα πρέπει να κάνουμε τρομερό αγώνα, μεγάλο αγώνα. Και να κάνουμε τι, να που μας φέρνει εδώ στο σημείο των Πυθαγορείων επών. Να καθαρθούμε, λέει, εν σώματι. Να καθαρθούμε τώρα που είμαστε στο σώμα. Όχι αφού απαλλαγούμε από το σώμα. Γιατί αν η κάθαρση γίνει εν σώματι, θα είναι κάθαρση που επετεύχθηκε μέσα σε φυσικές συνθήκες. In vivo θα λέγαμε και όχι in vitro. In vivo, μέσα στη ζωή. Άρα αυτό που πετυχαίνουμε, το τονίζουμε αυτό γιατί έτσι αποκλείεται και η αυτοχειρία, αποκλείονται ένα σωρό άλλοι παράγοντες αποφυγής αυτής της αυθεντικής συνθήκης εργασίας με τον εαυτό. Κρίνουν και φράζευ έκαστα. Δηλαδή κρίνοντας, σταθμίζοντας το κάθε τι και εξετάζοντας το κάθε τι. Πρέπει να γίνει με πολύ διάκριση αυτό. Άρα εδώ αναπτύσσεται η πιο δύσκολη ίσως ιδιότητα της ψυχής, η διάκριση. Γιατί για να διακρίνεις πρέπει να βλέπεις πρώτα. Άρα η ψυχή έχει αναπτύξει ήδη ένα εσωτερικό φως για να μπορεί να υποπτεύει και να ενατενίζει. Και παρακάτω μας λέει, «Ηνί ο χονογνώμην στήσας καθήπερθεν αρίστην». Και εγκαθιστώντας μέσα στο μέρος της ψυχής σου εκείνο, την γνώμη, και εδώ η λέξη γνώμη δεν έχει τη συνήθη σημασία που έχει σήμερα, γνώμη εδώ είναι η σκέψη, η λογική δύναμη της ψυχής, θα την εγκαταστήσεις ηνίωχο, θα την κάνεις ηνίωχο. Και με τη λέξη ηνίωχο υπονοείται το λογιστικό μέρος της ψυχής, το ηγεμονικό της. Άρα λοιπόν, την λογική δύναμη της ψυχής λοιπόν θα την κάνεις ηνίωχο. Αυτή την γνώμη, αυτή τη δύναμη, η οποία όμως είναι άριστη, την αρίστη, όχι την οποιανδήποτε. Έτσι, θα καταστήσεις δηλαδή ηγεμονεύουσα δύναμη μέσα σου, τη λογική δύναμη της ψυχής. Αυτή είναι η γνώμη. Και έτσι την ερμηνεύει τη λέξη και στον Κρατήλο ο Σωκράτης, όταν λέει ότι η λέξη γνώμη αρχικά ήταν νόμη, δεν υπήρχε το γάμα. Και είναι εκ του δωρικού, βλέπετε πάει πάντα στη δωρική διάλεκτο για να μας ετυμολογήσει, είναι αρχαιότερη η δωρική διάλεκτος από τις άλλες, εκ του νομάν λέει, νομάν σημαίνει επισκοπήν, παρατηρήν, σκέπτεστε. Άρα νόμη και κατόπιν γνώμη είναι η σκέψη και παρατήρηση πάνω στη γένεση, πάνω σε οτιδήποτε συμβαίνει. Ένα είδος διαλογισμού δηλαδή βαθιά, ένα είδος εποπτείας. Με τη λέξη εποπτεία πρέπει να εννοήσουμε εδώ έναν βαθύ και ουσιαστικό διαλογισμό. Και με αυτό επιτυγχάνεται η λύση της ψυχής που είπαμε παραπάνω.
ουσιαστικά με αυτή τη φράση έχει ολοκληρώσει αυτά που έχει να μας πει. Όταν τα κάνεις λοιπόν όλα αυτά, λέει, τι θα γίνει, έχουμε δύο στίχους ακόμα. Ειν δ' απολύψας σώμα, και όταν απολύψεις το σώμα, θα πρέπει να μείνουμε λίγο σε αυτή τη λέξη απολύπω, εγκαταλείπω, αφήνω. Δεν πρέπει να την περάσουμε χωρίς να την εξετάσουμε, γιατί λέει εδώ, αυτό ήταν όλο που εξηγούσαμε τόση ώρα. Ο φιλόσοφος που εργάζεται και έκανε τους καθαρμούς και τη λύση της ψυχής, απλά απολύπει το σώμα, όπως εκδύεται το ρούχο του, όπως εκδύεται ένα χιτόνα, ένα υποκάμισο. Το αφήνει. Γιατί είπαμε, έχει επιτύχει τη λύση. Δεν χρειάζεται κάποιος να το τραβήξει, να το σκίσει, να το πάρει, να το θράψει, όπως είπαμε, κάνει συνήθως ο θάνατος. Το αφήνει το σώμα. Οπότε εδώ θα επιστρέψουμε λίγο στο Φέδωνα για να θυμηθούμε τι σημαίνει θάνατος, τι είναι ο θάνατος, ο ορισμός του θανάτου. Είναι λύσεις της ψυχής από το σώμα για τον φιλόσοφο. Ενώ για τους πολλούς είναι λύσεις του σώματος από τις ψυχές, που είναι εντελώς διαφορετικό. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ήπια απέκδυση και ήρεμη αναχώρηση, ενώ στη δεύτερη έχουμε θράψη, έχουμε δηλαδή βίαιη. Οι πολλοί απλώς νιώθουν αυτή την αποκοπή. Δεν ξέρουν γιατί συμβαίνει. Θα ήθελαν να συνεχίσουν την ένυλη ζωή, γιατί δεν έχουν εργαστεί να κάνουν τους καθαρμούς και, η ψυχή να πάρει τον πρώτο λόγο μέσα στην όλη τους κατάσταση, μέσα στον εαυτό τους. Όταν λοιπόν θα απολύψεις το σώμα, θα εγκαταλείψεις το σώμα, εσύ που έχεις εργαστεί με όλα αυτά, πού θα φτάσεις? Εσεθέρα ελεύθερον έλθεις. Θα έλθεις. Και δεν λέει θα φτάσεις. Θα έλθεις. Οπότε αυτοί που μας γράφουν εδώ όλα αυτά τα σπουδαία είναι ήδη εκεί. Είναι φτασμένοι. Γι' αυτό ακριβώς μας λέει και ο Ηρωκλής ότι όλα αυτά μας τα έγραψαν και μας τα άφησαν σαν μια υποθήκη για να μπορούμε εμείς να ανοιχνεύουμε την εξέλιξή μας. Θα έλθεις κι εσύ, λέει, πού? Στον εθέρα. Και δεν αμένει μόνο στον εθέρα, που ξέρουμε ποιος είναι ο εθέρας, άρα βλέπουμε ότι οι Πυθαγόροι τον γνωρίζουν τον εθέρα, είναι γνωστός και ο Πλάτων τον δέχεται και ο Αριστοτέλης τον δέχεται και ο Ορφέας βεβαίως του έχει και έναν ύμνο ολόκληρο, ο πέμπτος κατά σύμπτωση ύμνος, είναι ακριβώς στον πέμπτο στοιχείο, στην πέμπτη ουσία, στην πέμπτουσία στον εθέρα. Ο ύμνος του εθέρος είναι υπέροχος και μας τον αποκαλύπτει. Άρα λοιπόν για μας τους Έλληνες ο εθέρας υπάρχει, είναι το πέμπτο στοιχείο, το πέμπτο σώμα που κινείται κύκλικος, ενώ των άλλων σωμάτων οι κινήσεις είναι ευθύγραμμες, δηλαδή η γη, το νερό, δηλαδή η γη και το νερό έχουν βάρος πάνε κάτω, ο αέρας και η φωτιά και το πυρ πάνε πάνω, ο αέρας μπορεί να κινηθεί και έτσι. Οπότε δηλαδή είναι κινήσεις ευθύγραμμες, ο εθέρας κινείται κυκλικά. Οπότε λοιπόν φτάνεις στην κυκλικότητα, φτάνεις στο πέρας, στον εθέρα. Και αυτός ο εθέρας εδώ χαρακτηρίζεται ελεύθερος. Γιατί να χαρακτηρίζεται ελεύθερος? Είναι ελεύθερος από τα υλικά παθήματα. Καθώς είναι στο οικείο, στον οικείο τόπο, θα λέγαμε. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Ο οικείος τόπος. Οπότε πρέπει να υπονοήσουμε ότι και η ψυχή κατά κάποιο τρόπο που τρέφεται με εθέρα, όταν είναι στον ένυλο τόπο, είναι χαμηλά δηλαδή πάνω στη γη, δεν είναι στον οικείο τόπο. Οπότε εκεί θα λέγαμε είναι ένας δεσμευμένος εθέρας. Οπότε όταν ελευθερώνεται η ψυχή, οπότε φεύγει ακριβώς δίκην βέλους και επιστρέφει στον ελεύθερο εθέρα. Ο ελεύθερος αυτός εθέρας τοποθετείται περί την σελήνη. Είναι ένας τόπος περί την σελήνη. Δεν είναι πάνω από τη σελήνη, ο υπερσελήνιος τόπος όπως λέγανε, που κατοικούν
τα θεϊκά όντα και είναι άμυρος παθημάτων και υλικών παθών, ούτε ο υποσελήνιος τόπος. Είναι κάτι μεταξύ. Αλλά είναι ένας ενδιάμεσος χώρος, ένας ενδιάμεσος τόπος, τον οποίο τον περιγράφει, υπάρχει ένα έργο το οποίο μπορείτε να το βρείτε και να το μελετήσετε, νομίζω ότι είναι και γνωστό και από άλλους ερευνητές, το περί του εμφαινομένου προσώπου, το κύκλο της σελήνης. Σε αυτό το έργο ο Πλούταρχος στην ουσία μας ερμηνεύει εκτενώς ποιος είναι ο ελεύθερος εθέρας εδώ των Πυθαγορείων. Είναι ένας τόπος στη σελήνη. Για να φτάσουν εκεί όμως οι ψυχές πρέπει να έχουν κάνει όλους αυτούς τους καθαρμούς και τη λύση. Αλλιώς, αν τους έχει θράψει τα δεσμά ο θάνατος, θα ακολουθήσουν την πορεία, την κάτω πορεία. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουν την άνω πορεία, αφού δεν εργάστηκαν ποτέ και ούτε ξέραν. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε κάπου για το οποίο ούτε έχουμε χάρτη, ούτε έχουμε καμία πληροφορία ότι υπάρχει. Θα κινηθούμε πάντα προς το γνωστό, προς εκεί που πάνε και οι άλλοι, που πάνε οι πολλοί. Αυτή είναι η φυσική τάση των ανθρώπων και των πολλών. Θα φτάσει λοιπόν στον ελεύθερο εθέρα και με άλλα λόγια εδώ είναι το ηλίσιον πεδίο. Εδώ είναι τα ηλίσια πεδία. Άρα δεν καταφέρουν να φτάσουν όλοι στα ηλίσια πεδία. Τα ηλίσια γράφεται ήτα, λάμδα, ύψιλον. Και η ερμηνεία που δίδεται στα ηλίσια πεδία είναι ουλίσια. Πλέον δεν χρειάζεται να ξανάρθεις στην ενσάρκωση. Είναι ένας χώρος ενδιάμεσος και από εκεί η ψυχή μπορεί να, μετά από κάποιες αργές διαδικασίες που τις εξηγεί ο Πλούταρχος πολύ ωραία στο έργο του που σας είπα, μπορεί να μετικήσουν οι ψυχές στους οικείους τόπους που είναι αστροειδείς, δηλαδή στο σύνομο άστρο από όπου εξεπλάνχθησαν, από όπου κατέπεσαν στις γεννήσεως, στην ακτή που λέει ο Πρόκλος. Το σύνομο άστρο, που είναι ένας όρος της αρχαίας φιλοσοφίας και δι του Πλάτωνος, το σύνομο άστρο, δηλαδή το οικείο άστρο, ο οικείος τόπος της ψυχής. Αυτό θα το δείτε υπάρχει και στους μύθους, όπου οι ήρωες, αφού επετέλεσαν άθλους και κατέκτησαν την αρετή, καταστερίζονται. Ο καταστερισμός, λέει ο μύθος, τον έκανε άστρο ο Ζεύς στον ουρανό. Έτσι. Ο Ηρακλής, ας πούμε, είναι και αστερισμός. Και ένα σώρο άλλο, ο Ορίων. Ήρωας και αυτός, μεγάλος, τον έκανε αστερισμό. Είναι ο αστερισμός του Ορίωνος. Αυτό δηλώνει την άνοδο στον οικείο τόπο. Έτσι λοιπόν, εκεί θα φτάσεις όταν αφήσεις το σώμα, γιατί θα έχεις τα μέσα να κινηθείς, αυτό μας λέει. Και είσαι αθάνατος Θεός. Άμβρωτος, ουκέτη θνητός. Και εδώ οφείλουμε να το εξηγήσουμε αυτό. Τι θα πει να γίνεις αθάνατος Θεός? Πόση παρερμηνία έχει γίνει από ορισμένους εδώ? Δηλαδή, τι θα φτάσει ο άνθρωπος μετά, μέσα από τα πάθη, μέσα από τη θνητότητα, να γίνει όμοιος με τους αθάνατους θεούς? Προσέξτε αυτό, είναι μια λανθασμένη ερμηνεία. Ορισμένοι νομίζω το μπερδεύουν. Και τα Πυθαγόρια έπει, επειδή ξέρουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος της παρερμηνίας, μας λέει την λέξη άμβρωτος. Δηλαδή, δεν θα γίνεις αθάνατος Θεός κατά φύσιν. Γιατί βλέπουμε και στην παράδοσή μας, στη θεολογική, αυτό που λέμε μυθολογία, οι θεοί γεννιούνται ως θεοί. Δεν είναι αποτέλεσμα εξέλιξης. Οι άνθρωποι για να φτάσουν στη θεϊκή κατάσταση πρέπει να αγωνιστούν, να γίνουν πρώτα άνθρωποι, να κατακτήσουν την ανθρώπινη αρετή και μετά να αποκτήσουν τη θεία αρετή. Θυμάστε που είπε εις θείης αρετής εις ίχνια θύση, αν κάνεις εκείνα. Θα πρέπει να ολοκληρώσεις την οντότητά σου ως άνθρωπος για να ανέλθεις στον θείο κόσμο. Και θα γίνεις, ναι, αθάνατος Θεός το λέει, δεν διστάζει να το πει, αλλά άμβρωτος. Δηλαδή δεν θα είσαι πλέον βρωτός. Άμβρωτος σημαίνει άφθαρτος, θα λέγαμε. Άρα θα είσαι Θεός κατά σχέσιν, όχι κατά φύσιν. Έτσι, οφείλουμε να το εξηγήσουμε αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη υπόσχεση της εκθεώσεως. Στον τελευταίο στίχο των Χρυσών Επών μας υπόσχονται την εκθέωση, αν τηρήσουμε όλα αυτά και ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Την εκθέωση ή αποθέωση, την οποία γνώρισαν πολλοί μέσα στην παράδοσή μας.
Υπάρχει και ο πίνακας γνωστός, η αποθέωση του Ομήρου, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Η εκθέωση του Ηρακλέως είναι γνωστή. Περιγράφεται πώς έγινε. Με την πυρά που ανάφτηκε στη μύτη και κατέβηκε η Αθηνά με ένα άρμα και τον πήρε στον Όλυμπο. Και εκεί η θεά Ήρα τον έκανε γαμβρό της, του έδωσε την κόρη της, την Ήβη, την αιώνια νεότητα. Να λοιπόν, έχουμε πολλές τέτοιες περιγραφές. Οπότε θα είσαι αθάνατος θεός, άμβρωτος. Θα είσαι δηλαδή μαζί με τους αθάνατους θεούς, ομοτράπεζος των θεών. Θα συμμετέχεις στον θεϊκό κόσμο, αλλά δεν θα είσαι όμοιος με αυτούς. Δηλαδή δεν θα είσαι κατά φύσιν ίδιος, θα είσαι κατά σχέση. Έτσι. Οφείλουμε να το διευκρινίσουμε αυτό για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις και να νομίζουμε ότι κάποιοι θα γίνουν Ολύμπιοι θεοί ή κάτι άλλο. Γιατί κυκλοφορούν και αυτές οι παρερμηνίες. Νομίζω είναι σαφέστατα τα χρυσά έπι, όταν βεβαίως τα αναγνώσουμε προσεκτικά. Άμβρωτος. Και επειδή οι παρερμηνίες αυτές ενδεχομένως γινόντουσαν και τότε, προσθέτει και μια τελευταία φράση. Λοιπόν, για να μην παρεξηγούμαστε, ουκέτη θνητός. Δεν θα είσαι πια θνητός. Έτσι. Δηλαδή, πιο καθαρά δεν θα μπορούσαν να μας το πούνε. Θα είσαι λοιπόν αθάνατος θεός, θα φτάσει να είσαι ένας θεός. Και έτσι μπορούμε να εννοήσουμε γιατί η πυθία προσφωνεί τον Λυκούργο, για παράδειγμα τον γνωστό νομοθέτη της Σπάρτης, όταν πήγε να ζητήσει χρησμό από το μαντίο των Δελφών και η πυθία του λέει «δίζωσε λυκόεργες», δηλαδή διείσταμε πώς να σε προσφωνήσω, άνθρωπο ή θεό, αλλά μάλλον είσαι θεός, Λυκούργε. Δεν εννοεί ότι είναι κάποιος θεός κατά φύσιν, αλλά είναι ένας ενάρετος άνθρωπος με την αρετή του και την κατοχή της αλήθειας έφτασε να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι ένας θεϊκός άνθρωπος, ένας θείος ανήρ, όπως είπαμε στην αρχή. Και θα είσαι άμβρωτος. Πλέον δεν θα χρειάζεσαι να μπεις μέσα στον κύκλο των ενσαρκώσεων, στον τροχό της γενέσεως, να μπει στον τροχό του Ιξίωνος και ξανά πάλι. Έχεις βγει από αυτόν τον τροχό, δεν είσαι πια θνητός. Δηλαδή δεν θα γεννιέσαι και θα πεθαίνεις μέχρι να αντιληφθείς ότι δεν ήταν αυτή η φυσική κατάσταση. Ότι κάτι σε τράβηξε προς τον κόσμο τον φθαρτό, όπως το λέει πολύ ωραία και ο Πρόκλος, εδώ σε κάποιον ύμνο του, κατηλημένος από τη μανία να τύχεις κλήρο σε μέλος υλοτρεφόμενο. Έτσι, στις μούσες νομίζω το λέει και ζητάει από τις μούσες να του δώσουν αναγωγική δύναμη. Αναγωγική δύναμη. Διότι εδώ τώρα πρέπει να εννοήσουμε ότι όλοι αυτοί οι καθαρμοί που γινόντουσαν προηγουμένως και η λύση της ψυχής εξυπονοεί ότι η ψυχή πρέπει να κινηθεί αφού αφήνει το υλικό σώμα, πρέπει να κινηθεί με κάποιο όχημα. Το όχημα αυτό το έλεγαν οι αρχαίοι αυγοειδές. Αυγοειδές όχημα θα λέγαμε αυγοειδές αφενός επειδή ομοιάζει με το αυγό, αλλά και αφετέρου διότι εκπέμπει αυγήν, δηλαδή εκπέμπει αντάβγεια. Είναι ανταυγόπεμπο, δηλαδή εκπέμπει δηλαδή μια λάμψη, ένα φως. Γι' αυτό πρέπει να διατηρούμε τη γραφή αυγό με τη δίφθογκο, έτσι, γιατί αν το γράψουμε όπως το γράφουν ορισμένοι, δεν θα ξέρουμε τι είναι. Οπότε, υπάρχουν άλλα οχήματα, λοιπόν, που πάνε την ψυχή απάνω. Αυτό λέγεται το αυγοειδές όχημα. Και αυτό θέλει ειδικούς καθαρμούς. Υπάρχει και ένα άλλο όχημα που λέγεται πνευματικό όχημα. Μας ανεβάζει, δηλαδή, στον πνευματικό χώρο. Αυτά τα δύο οχήματα, όπως μας λέει και ο Ηρακλής, θέλουν ειδικούς καθαρμούς και σε αυτό είναι κατάλληλη η ιερατική τέχνη και η τελεστική. Η τελεστική έχει να κάνει με το Διόνυσο. Η ιερατική τέχνη τώρα, επειδή μας δίνει τον ορισμό σε αυτό το βιβλίο, ας τη θυμηθούμε, υπάρχει στην εισαγωγή του βιβλίου και λέει «Η ιερατική παραγωμένη λύει τάσα από των βλαπτώντων απορίας, τες από των ωφελούντων ημάς, χρωμένη συνεργής δυνάμεση».
Η ιερατική επιτελουμένη, όταν επιτελείται δηλαδή η ιερατική, τι κάνει? Διαλύει τις επιδράσεις των όσων μας βλάπτουν, χρησιμοποιώντας ως συνεργές δυνάμεις τα όσα μας ωφελούν. Δηλαδή, χρησιμοποιεί ιερατική, ειδικά λιβάνια, χρησιμοποιεί, ας πούμε, κεριά, χρησιμοποιεί υλικά πάσης φύσεως, και αυτά, μέσω αυτών των υλικών, προσπαθεί να διώξει, να εκδιώξει τις βλαπτικές ενέργειες όταν θυμιατίζουμε σε ένα χώρο. Και τη λέξη θυμίαμα, βεβαίως, το λέει και η ίδια η λέξη, είναι θυμού ίαμα. Ίαμα, δηλαδή, του θυμού, του θυμικού. Θυμιατίζουμε, λοιπόν, σε ένα χώρο, εκδιώκουμε βλαπτικές ενέργειες από το χώρο αυτό. Και βεβαίως, η χρήση του θυμιάματος ήταν τόσο κοινή στην αρχαία Ελλάδα, που οι γυμνασίαρχοι, πριν αρχίσουν τα παιδιά να γυμνάζονται και οι αθλητές, καθάριζαν το χώρο καίγοντας λιβάνια. Άρα δεν ήταν μόνο, δηλαδή, και στα ασκληπία επίσης κάναν χρήση των λιβανιών. Όταν όμως γίνεται για ιερατική χρήση, όπως βλέπουμε σήμερα να το χρησιμοποιούν στην εκκλησία, έχει το χαρακτήρα να διώξει βλαπτικές ενέργειες. Επίσης χρησιμοποιούσαν ειδικούς λίθους. Πολύτιμη λίθη, ορυκτά, ειδικά φυτά, βότανα. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Έχει πολλά εδώ μέσα. Παράδειγμα, στα θεσμοφόρια, ας πούμε, οι γυναίκες έκοβαν λιγαριές. Τις έστρωναν και κοιμούνται πάνω πριν τα θεσμοφόρια. Για λόγους καθαρμού του πνευματικού τους οχήματος. Όχι τόσο του σώματος. Γιατί? Το φυτό αυτό που είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα και υπάρχει παντού σε ένιδρους τόπους, δηλαδή είναι φύλλητρο, πρέπει να υπάρχουν νερά, σε ρεματιές, βλέπετε, λέγεται άγνος. Άγνους κάστους είναι η επιστημονική του ονομασία, άγνος. Και ο τόπος όπου φύεται λέγεται αγνούς. Γενική του αγνούντος. Υπάρχει στην Επίδαυρο μια περιοχή, μια πεδιάδα που λέγεται στον Αγνούντα. Και υπάρχει μια μονή εκεί που λέγεται Μονή Αγνούντος. Και ορισμένοι το παρετιμολογούν και νομίζουν ότι εννοεί αγνοούντος. Κάποιος δηλαδή αγνοεί το και ονόμασαν τη μονή έτσι. Και όμως, αν κοιτάξει γύρω κανείς, φύονται πλήθος άγνοι, δηλαδή λιγαριές. Να η λιγαριά μια χρήση για ιερατική, για καθαρμούς. Επίσης αναφέρει εδώ την τζουκνίδα, το κνέωρον, τον ράμνο, όπως έχουμε στη Ραμνούντα. Ο τόπος όπου αυθονεί ο ράμνος λέγεται Ραμνούς. Οπότε εκεί έχουμε ένα ιερό της νεμέσεως. Άρα θα πρέπει να εικάσουμε ότι το φυτό αυτό έχει κάποιες ιδιότητες καθαρτικές. Πολλά τέτοια, λοιπόν, τα χρησιμοποιούμε για να καθαριστεί το πνευματικό όχημα και το αυγοειδές, το οποίο είναι πολύ λεπτό, και για να μπορεί η ψυχή κατά κάποιο τρόπο να κινηθεί μέσα από εκεί. Γιατί αν δεν υπάρχει, με τι όχημα θα ανέβει? Το αυγοειδές αυτό, για να σας φέρω λίγο και στη σημερινή πραγματικότητα, είναι πολύ γνωστό στις διάφορες πληροφορίες ως αστρικό σώμα. Έτσι. Άρα το γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Το δε φυσικό σώμα, το έλεγαν, παίρνοντας την εικόνα από τα όστρακα, οστρέινο, οστρέινον σώμα. Και καμιά φορά χρησιμοποιούσαν και τον όρο χιτών. Έλεγαν δηλαδή, ο άνθρωπος έχει έναν οστρέινο χιτώνα. Είναι το φυσικό, έτσι, η σάρκα και τα κόκαλα, ο οστρέινος χιτώνα. Σαν να είναι το όστρακο δηλαδή, που τον περιβάλλει. Έχει και τον πνευματικό χιτώνα, που είναι εσωτερικός. Και έχει και τον αυγοειδή χιτώνα. Αυτούς τους τρεις βασικούς χιτώνας έλεγαν, και υπάρχουν και άλλοι πιο λεπτοφυείς, αλλά αυτοί οι τρεις βασικοί. Οπότε λοιπόν οι καθαρμοί αποσκοπούν στο να ανυψώσουν, να δημιουργήσουν δηλαδή μία αναγωγική δύναμη. Μία ανυψωτική δύναμη, όπως το βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και στις μηχανές, πρέπει να δημιουργηθεί μία ανυψωτική δύναμη, και στους πυράβλους το βλέπουμε αυτό, και καθώς ανεβαίνει, δημιουργείται μια ισχυρή ανυψωτική δύναμη,
Και ένα σώμα αρχίζει και αποκολλάται και μένει. Και μόνο ένα τμήμα φτάνει στον προορισμό, στον τελικό. Χρησιμοποιώντας μια τέτοια εικόνα, θα πρέπει να εννοήσουμε ότι και η ψυχή για να ανυψωθεί χρειάζεται ένα ανυψωτικό όχημα. Ένα όχημα το οποίο λέγεται εδώ και υπονοείται. Ο Ηρακλής το λέει σαφέστατα. Οι καθαρμοί αυτοί αποσκοπούν στον καθαρισμό του αυγοειδούς και του πνευματικού χιτόνους και οχήματος. Εκεί πρέπει να φτάσουμε και αυτή είναι όλη η εργασία και θα σας θυμίσω λίγο τελειώνοντας αυτά που λέει ο Δαμάσκιος που έχουμε βάλει στην εισαγωγή του Ορφέως εδώ, των Ιερών Ύμνων του Ορφέως. Τελικά τι είναι η σχέση με το θείο, γιατί είναι τόσο απαραίτητη και γιατί τα χρυσά έπι ξεκινούν αθανάτους μεν πρώτα θεούς, νόμος διάκεντε τίμα, με τους αθάνατους θεούς και τελειώνει πάλι συνδέοντας το τέλος με την αρχή, ότι έσαι αθάνατος Θεός. Δηλαδή θα είσαι πλέον και εσύ κοντά σε αυτούς. Θεείς συζήν, λέγανε οι αρχαίοι. Θεείς συμβιούν. Θα είσαι δηλαδή ομοτράπεζος των Θεών. Είναι μια εικόνα. Τι κάνει δηλαδή η έλλειψη αυτής της εννοήσεως του Θείου. Μας κάνει αθέους. Διότι η αθεία δεν είναι η άρνηση μόνο του να λένε δεν υπάρχουν θεοί ή δεν υπάρχει Θεός. Κοιτάξτε τι λέει ο Δαμάσκιος. Άθεον εστί το κατασπάν και καθέλκυν το εν ημίν θείον εις το γηγενές και τιτανικών δεσμοτήριων. Εννοεί εδώ τον κόσμο των υποσελήνιων. Άθεο τελικά είναι αυτό που διασπά, προσέξτε το διασπά, κομματιάζει και έλκει το εντός μας θείον προς τα κάτω. Στο γήινο και τιτανικό δεσμοτήριο. Εδώ δηλαδή είναι ο τόπος των Τιτάνων. Και το λέμε Τιτάνων είναι αυτοί που μερίζουν, είναι ο τόπος των μερισμών. Εξού και οι μέριμνες που έχουμε. Μέριμνες που μερίζουν συνεχώς το νου μας. Από την άλλη, άθεο είναι και τι. Είναι αυτό που μας υποδεικνύουν εδώ και μας παραγγέλνουν τα χρυσά έπι. Άθεον εστί, το μη την αθανασίαν την ψυχής διασώζειν και ανάγειν εις το θεοειδές και συνάγειν αυτής προς το θείον αρρήκτης και αλήτης δεσμής. Άθεο είναι επίσης και αυτό που δεν διασώζει την αθανασία της ψυχής. Παραλείπει να το κάνει, δεν εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αθεία είναι και αυτό. Και δεν την ανάγει στο θείο επίπεδο και δεν την συνδέει με αυτό το θείο επίπεδο με άρρηκτους και ακατάλητους δεσμούς. Δηλαδή φτάνει σε εκείνο το ανώτερο επίπεδο και πλέον είναι άμβρωτος Θεός, αθάνατος. Ξεφεύγει από το θάνατο. Χάρη στην ενθεότητα την οποία την πρέπει να την εννοήσουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο που μας τη λέει ο φιλόσοφός μας. Και ο Δαμάσκιος ήταν ένας σπουδαίος φιλόσοφος, ο τελευταίος αρχηγέτης της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Λοιπόν, αυτή είναι η υπόσχεση φίλοι μου, αυτό λένε τα χρυσά έπι, ξεκινώντας από τον πρώτο στίχο μέχρι τον τελευταίο και δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλον επίλογο, απλώς να θυμίσουμε ότι αυτή είναι και η ουσία της φιλοσοφίας που είπαμε στο πρώτο μάθημα, ότι η φιλοσοφία τελικά τι είναι. Είναι ζωής ανθρωπίνης, κάθαρσης και τελειώτης. Δηλαδή είναι κάθαρση και τελειοποίηση της ανθρώπινης ζωής. Κάθαρση από τι? Από τις υλικής αλογίας και του θνητοειδούς σώματος. Να καθαρθούμε από την υλική αλογία, τον παραλογισμό εδώ της υλικής ζωής και από το θνητοειδές σώμα, από αυτό που εκείνο μας απαιτεί και μας ζητάει. Τελειώτης δε της οικίας ευζωίας ανάληψης προς την θείαν ομοίωσιν επανάγουσα. Και τελειότητα είναι να ανακτήσουμε, να αναλάβουμε, να επιστρέψουμε και πάλι στην αρχαία κατάσταση, στην αρχική κατάσταση από όπου ξεφύγαμε και προς την θείαν ομοίωσιν επανάγουσα και να φτάσουμε πλέον στη θεία ομοίωση, δηλαδή να είμαστε, να κάνουμε έναν τρόπο ζωής όμοιο με το θεϊκό επίπεδο, να είμαστε δηλαδή θεοί, άμβρωτοι, αθάνατοι κατά σχέση. Αυτή είναι η μεγίστη λοιπόν τιμή, αυτό είναι το βραβείο και όποιος φτάνει σε αυτό το επίπεδο, όπως μας λέει και ο Πλούταρχος, είναι σαν να κάνει το γύρο του θριάμβου ως νικητής.
και λαμβάνει το στεφάνι της νίκης. Το εύχομαι ολόψυχα σε εκείνες τις ψυχές, σε όλους εν δυνάμει, αλλά εν ενεργεία σε εκείνες τις ψυχές που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς εδώ στο Ηλιοδρόμιο, τελειώνοντας, σας λέγω ότι χρησιμοποιούμε τα και θεωρούμε τα χρυσά έπι ως ένα βασικό εγχειρίδιο, μια παιδευτική στοιχείωση, βασική, που συνοψίζει όλα τα διδάγματα της φιλοσοφίας με έναν εκπληκτικό και υπέροχο τρόπο, καθότι είναι όλο χρυσό, είναι σαν ένα άγαλμα φτιαγμένο από 73 στίχους, ένα φιλοσοφικό άγαλμα, το οποίο όμως το θεάται ο φιλόσοφος νους και ο αφυπνισμένος άνθρωπος. Να είστε καλά.